Και είναι μια πολύ ωραία περιοχή, η οποία είναι τραυματισμένη όμως και συνεχίζει να τραυματίζεται. Μιλάμε για τον οικισμό Ανάργυρη. Στην περιοχή, όπως είπε σωστά, στην περιοχή Αμιντέου, ο οικισμός αυτός απασχολεί χρόνια τώρα την τοπική κοινωνία και η μετεγκατάστασή του ακόμα περισσότερο. Είναι εκεί λοιπόν η συνάδελφος, η Θωμαϊδα Αδάμου, μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Λεωνίδα Αντινόπουλο, για να μας πει περισσότερα για το πρόβλημα. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα από εδώ, από τους ανάργυρους. Αυτό που γνωρίζουμε, Θωμαϊδα, είναι το νομοσχέδιο που θα προβλέπει την αναγκαστική απολωτρίωση και ό,τι άλλο πρέπει να γίνει για την μετεγκατάσταση των δύο οικισμών. Τα ερωτήματα που προκύπτουν, γιατί είχαμε παρακολουθήσει τα ρεπορτάζ που είχατε στείλει από τις καταστροφές και από τον τρόμο που έζησαν οι κάτοικοι, είναι χρονοδιαγράμματα, αν ξέρουν οι κάτοικοι, αν είναι ικανοποιημένοι από την πορεία που υλοποιείται όλη η διαδικασία και τι περιμένουν από εδώ και πέρα. Βασικά αυτό που περιμένουν οι κάτοικοι είναι να τηρηθούν οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί από τους υπουργούς αλλά και από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας ό,τι έχει να κάνει με το να φύγουν οι κάτοικοι από εδώ, από το χωριό. Τώρα, τον καλησπερίζουμε και θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει συνολικά αμέσως μετά. Γι' αυτό και το σχεδιάσαμε έτσι, να ακουστούν τα αιτήματα, τα παράπονα, τα προβλήματα και να δοθεί ο λόγος στον κύριο Καρυπίδη. Καθώς ο κύριος Λέκας είχε πει ότι θα πρέπει οι κάτοικοι να έχουν μετακινηθεί από τον οικισμό μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς με τις πρώτες βροχές θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ στην κοινότητα των Αναργύρων, που σπίτια έχουν υποστεί πάρα πολλές ρογμές, δρόμοι έχουν υποστεί ρογμές, τα χωράφια τους, ακόμα και οι κτηνοτροφικές μονάδες βρίσκονται υπό κίνδυνο. Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν να λυθεί άμεσα το θέμα, να μπορέσουν να ξέρουν πού θα βρουν να ζήσουν, πού θα μετοικήσουν, έτσι ώστε να γράψουν και τα παιδιά τους στα ανάλογα σχολεία, να ξέρουν αν θα προμηθευτούν ξύλα ή όχι για το χειμώνα, γιατί εδώ ο χειμώνας ξεκινάει αρκετά νωρίς στην περιοχή της Φλόρινας. Ήδη ο καιρός έχει αρχίσει να χαλάει. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες. Βέβαια, λεπτομέρειες θα μας πει εδώ ο κ. Πινόπουλος για το τι ζητάνε κάτι. Και έγινε βέβαια και στην Αθήνα μια συνάντηση για το θέμα των Αναργύρων, που θα μας τα πει βέβαια με λεπτομέρειες ο Περιφερειάρχης ο κ. Καρυπίδης. Κύριε Πινόπουλε. Καλησπέρα και από μένα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της συνάντησης που είχε σήμερα ο κύριος Γκέρου και ο κύριος Μπύρου, οι δύο αντιπεριφερειάρχες μας, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Βεργιόπουλο, μας άφησαν, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν κάνα δύο ώρες. Τα λεγόμενά τους και οι δεσμεύσεις που πήρανε μας άφησαν μια, σαν κοινότητα, μια γλυκόπικρη γεύση. Τι ακούσατε λοιπόν, είχαμε πάλι κάποια. Τι ακούσατε, τι σας είπανε. Μας ενημέρωσε ο κύριος, με τον κύριο Γκέρου από ό,τι μίλησα εγώ, τέθηκαν κάποια χρονοδιαγράμματα. Άμεσα είπε τις πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου κατατίθεται με το νόμο για τα αυθαίρετα, το άρθρο για την απαλωτρίωση του οικισμού. Σε αυτό το κομμάτι περιμέναμε πιο γρήγορα, αλλά αφού θα πάει και για αρχές Σεπτεμβρίου είμαστε ευχαριστημένοι. Τέθηκαν και άλλα ζητήματα από τους δύο αντιπεριφερειάρχες. Όπως το θέμα του έμφυα, το οποίο ήδη έπρεπε να έχει λυθεί. Από ό,τι με διαβεβαίωσαν, μιλήσανε και δεν θα χρειαστεί να πληρώσουμε, απλά περιμένουν μια ανακοίνωση να βγει. Τέθηκε το θέμα της ασφαλτόστρωσης του δρόμου προς το Βαλτόνερο, γιατί το κομμάτι του δρόμου το ένα έχει κοπεί και κάνουμε την μεταφορά προς Αμίντεο από έναν χαλικόστρωτο δρόμο. Υπάρχει μια γέφυρα η οποία πρέπει να γίνει. Ο στρατός μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα είναι έτοιμη, την έχουν κάνει. Απλά με το Δήμο Αμιντέου περιμένουμε μια ενημέρωση αριστερά και δεξιά, δύο στυλθέα να γίνουν. Μας διαβεβαίωσε ο Δήμος ότι θα γίνουν άμεσα και αυτά. Κύριε Δινόπουλε, σας ακούω και σκέφτομαι. Σας διακόπτω, σας ακούω και σκέφτομαι ότι μιλάτε για στοιχειώδεις υποδομές, σαν να είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Δηλαδή, μιλάτε για έναν δρόμο, μιλάτε για το ότι πρέπει να ξέρετε σε λίγο καιρό πού θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο, και είναι κάτι για το οποίο πρέπει να το ζητάτε και να το ξαναζητάτε. Για κάτι που είναι αυτονόητο, κατά τη γνώμη μου. Ναι, έτσι είναι. Βγάλαμε και μια ανακοίνωση πριν 15 μέρες. Υπάρχουν πολλά σοβαρά θέματα για τον οικισμό. Αυτό που λέτε είναι ένα από τα μείζοντα θέματα. Τα παιδιά δεν ξέρουν πού θα πάνε πλέον σχολείο. Δεν ξέρουμε πού να μείνουμε πλέον. Έχουμε τη δέσμευση ότι άμεσα θα φύγουμε από τα σπίτια μας. Δεν φεύγει κανένας κάτοικος αν δεν πάρουμε γραπτές δεσμεύσεις ότι μπορούμε κάπου επίσημα να πάμε να νοικιάσουμε και να μας πληρωθούν τα ενίκια.
Έχουμε μόνο μέχρι τώρα διαβεβαιώσεις και από τους δύο αντιπεριφερειάρχες σήμερα που μιλήσανε. Δεν έχουμε κάτι γραπτό στα χέρια μας. Αναμένουμε, γιατί ο Σεπτέμβριος, όπως είπατε και εσείς, ήδη μπήκε και δεν μπορούμε. Πρέπει να ξέρουμε. Ο κόσμος πρέπει να πάρει ξύλα, τα παιδιά να γραφτούν στα σχολεία. Είναι πολλά θέματα ανοιχτά. Κύριε Πινόπουλε, είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα όμως. Είναι ένα. Φτάνοντας τέλη του καλοκαιριού. Να απαντήσει, κύριε Ντινόπουλε και αγαπητοί συνάδελφε, ο κύριος Καρυπίδης, ο αντιπεριφερειάρχης, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Ναι, μόνο γι' αυτό για τα σπίτια ήθελα να σας πω. Μόνο γι' αυτό για τα σπίτια. Ότι λέμε ακόμα έχει φτάσει Σεπτέμβριος, μιλάμε ότι θα φύγουμε σε λίγο καιρό. Αλλά πρέπει να ξέρουν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην υπόθεση ότι σπίτια στην γύρω περιοχή δεν υπάρχουν. Ήδη εχθές το ΤΕΙ Μευτικής της Πτολεμαϊδας πέρασαν πάρα πολλά άτομα. Υπάρχει πυροσβεστική σχολή, υπάρχει η Πτολεμαϊδα 5, η οποία τα σπίτια έχουν όλα νοικιαστεί και θα έχουμε πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, αν χρειαστεί και άμεσα να φύγουμε, θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δώστε την ευκαιρία να απαντήσει ο κύριος Θόδωρος Καρυπίδης. Γι' αυτό περίμενε υπομονετικά στο τηλέφωνο. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και θέλω να ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον σας για τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό να το θεωρείτε δεδομένο. Πείτε μου. Έχετε ακούσει το ρεπορτάζ από την περιοχή. Φαντάζομαι ήσασταν στη γραμμή. Τι γίνεται με την μετεκατάσταση του οικισμού, τα χρονοδιαγράμματα. Έχει μπει ο Σεπτέμβρης και οι κάτοικοι λένε πού θα πάμε, πού θα γράψουμε τα παιδιά μας. Και την επιδότηση ενοικίου φυσικά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, γιατί και τα χρήματα φαντάζομαι ότι όταν οι άνθρωποι ζουν υπό αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πολύ σημαντικά, μετράει και το τελευταίο ευρώ. Κοιτάξτε, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Εσείς να το κάνετε. Ευχαρίστω. Καταρχήν υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την τοπική κοινωνία και με τον κύριο Ντινόπουλο και με τον πρόεδρο της κοινότητας και με όλους τους φορείς. Το θέμα της μετεγκατάστασης των αναργύρων είναι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων, δίκαιο αίτημα, το οποίο δυστυχώς μπήκε σε πολλά πολιτικά παιχνίδια. Πλέον ήρθε η φύση να επισπεύσει διαδικασίες. Αυτά που έχουμε κάνει εμείς ως περιφέρεια από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας το Σεπτέμβριο του 2014 ήταν να τρέξουμε όλες τις διαδικασίες χωρίς να υπάρχει ούτε η αναγκαστική απαλωτρίωση είτε το σχέδιο μετεγκατάστασης του οικισμού. Και αντιλαμβάνεστε ότι διαθέσαμε πόρους και κάναμε μελέτες και προετοιμασία χώρου που επέλεξαν μέσα από κορυφαία διαδικασία με λαϊκή συνέλευση και ψηφοφορία οι κάτοικοι των αναργύρων. Και μιλάμε για μια θέση έξω από την πόλη της Πτολεμαϊδας. Ήδη εμείς έχουμε τρέξει όλες τις διαδικασίες και προετοιμάζουμε το χώρο και όποτε η πολιτεία ή όποια κυβέρνηση εισάκουγε για τα αιτήματα των κατοίκων αλλά και τα δικά μας, έπρεπε το αυτονόητο, δηλαδή να δικαιώσει τους ανθρώπους. Με ποιο υπουργείο, κύριε Καρυπίδη, δεν συνεργάζεστε και δεν εγκαθίστανται οι κάτοικοι? Γιατί με κάποιο υπουργείο θα υπάρχει πρόβλημα. Ναι, αφού είπε ότι υπήρξε ο χώρος. Μισό λεπτό λιγάκι για να βάλουμε πράγματα σε μια σειρά. Λοιπόν, εμείς τρέξαμε τις διαδικασίες, προετοιμάσαμε και το χώρο. Ήρθε η κατολίσθηση. Πού είναι ο χώρος αυτός, να μας πείτε, να το ακούσουμε. Είναι έξω από την Πτολεμαϊδα στη θέση Κούρη. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι κάτοικοι και το επέλεξαν οι ίδιοι. Ωραία, τότε γιατί δεν πάνε? Προσέξτε, εκεί ο χώρος αυτός για να προετοιμαστεί, όπως ξέρετε, θέλει η ολοκλήρωση των μελετών, τα έργα υποδομής, να βγουν οι πίνακες που θα προβλέπετε μέσα από το άρθρο το οποίο θα περάσει με το νόμο για τα φέρτα και την αναγκαστική απαλωτρίωση. Άρα άμεση διαδικασία δεν προβλέπετε. Άμεση διαδικασία, μια μετεγκατάσταση ενός οικισμού έχει κάποιες διαδικασίες. Τι κάνουν λοιπόν οι κάτοικοι τώρα, κύριε Καρυπίδη, συγκεκριμένα τότε το Σεπτέμβριο από εδώ και πέρα? Τι κάνουν οι κάτοικοι? Κανείς δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι κάνατε το καλύτερο δυνατό. Πώς προχωρούν οι ίδιοι με την παράδοση δική σας? Κάναμε το καλύτερο δυνατό και το ξέρουν οι κατοικοί και προειδοποιούσαμε για μια τέτοιου είδους εξέλιξη. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκατε. Τώρα τι γίνεται? Ακούστε τώρα. Από την πρώτη στιγμή το ξέρουν οι κατοικοί, σπεύσαμε στην περιοχή και κηρύξαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή, σε έκτακτη ανάγκη για 6 μήνες. Τι σημαίνει αυτό, έκτακτη ανάγκη, ότι ικανοποιούνται άμεσα όλες οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Τα πρώτα 30 σπίτια τα οποία κρίθηκαν ότι είναι σε μια πιο επικίνδυνη ζώνη από το υπόλοιπο χωριό, άμεσα μετακινήσαμε τους κατοίκους και ήδη μένουν σε ενοικιαζόμενα σπίτια. Και με την δικιά μας παρέμβαση που ζητήσαμε από τον κύριο Λέκα να έρθει να κάνει εκτενή κάτωψη και καταγραφή του χώρου, καταλήξαμε στο ότι πρέπει να μετακινηθεί και το υπόλοιπο χωριό. Είτε υπάρχουν ρογμές στα σπίτια τους, είτε δεν υπάρχουν για λόγους ασφαλείας. Δώσαμε το δικαίωμα στους κατοίκους ελεύθερα να επιλέξουν πού θέλουν να πάνε να νοικιάσουν, όπου θέλουν αυτοί. Ναι, σας και... λέει όμως εδώ ακούσαμε ότι υπάρχει και θέμα με τη στέγη. Δεν υπάρχουν πολλά σπίτια στην περιοχή. Εντάξει, αν δεν υπάρχουν πλησίων, θα πάμε λίγο πιο εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι η στέγη είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Το θέμα είναι, κύριε Καρυπίδη, πότε θα γίνουν όλα αυτά? Ξεκινούν τα σχολεία, οι άνθρωποι δεν ξέρουν πού θα πάνε τα παιδιά του σχολείο. Να τα απαντήσω λιγάκι ένα-ένα. Έχουμε πει λοιπόν ελεύθεροι κάτοικοι να επιλέξουν πού θέλουν να νοικιάσουν. Λοιπόν, είναι στην
ευχέρειά τους. Το ποιος θα πληρώσει τα ίδια, το έχουμε απαντήσει. Επειδή περιμένουμε το πόρισμα που υπάρχει να βγει και από μεριάς της ΔΕΗ, το τι φταίει για την κατολίσθηση, και από πλευράς του Υπουργείου, αυτό αυτομάτως δίνει και την απάντηση ποιος θα αναλάβει το κόστος των ενοικίων. Άρα λοιπόν, όταν βγει το πόρισμα, αν φταίει η ΔΕΗ, θα αναλάβει η ΔΕΗ το κόστος των ενοικίων. Αν δεν φταίει η ΔΕΗ και έχουμε για φυσικό φαινόμενο, όπως προβλέπεται μέσα από την έκτακτη ανάγκη και τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, το κράτος θα αναλάβει την ευθύνη επιδότηση του ενοικίου. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ δίνω τη διαβεβαίωση σε συνεννόηση με τη διοίκηση και τον ίδιο τον πρόεδρο της ΔΕΗ, στη λογική της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, θα στηριχθούν οι κάτοικοι για τα ενοίκια τους. Άρα και αυτό το έχουμε απαντήσει. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρβίνη. Μια κουβέντα από τον κύριο Γενόπουλο να το κλείσουμε. Για τα σχολεία. Οι κάτοικοι μπορούν να γράψουν τα παιδιά τους εκεί που είναι γραμμένα μέχρι σήμερα και αμέσως δίδεται τη δυνατότητα εκεί που θα νοικιάσουν να πάνε στο σχολείο που είναι κοντά στα σπίτια. Είναι γνωστά στους κατοίκους. Από την πρώτη στιγμή συγκροτήσαμε μια επιτροπή που να είναι σε συνεχή διαβούλευση και στη λογική της συμμετοχικότητας και με τους κατοίκους, με εκπροσώπηση και με το Δήμο και με την Περιφέρεια. Στείλαμε επιπρόσθετες υπηρεσίες να καταγραφούν. Κύριε Περιφερειάρχα, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Θα ακούσουμε μια τελευταία κουβέντα. Είναι βέβαιο ότι και εσείς και οι κάτοικοι πρέπει να εξοπλιστούν με υπομονή, διότι θα αργήσει μια διαδικασία. Καλό είναι να υπάρχει κλίμα συνεννόησης και αλληλοπροστασίας. Κύριε Δινόπουλε, μια τελευταία κουβέντα για να το κλείσουμε. Ναι, αυτό που θα ήθελα για να κλείσουμε το θέμα είναι ότι να πω σήμερα τα λεγόμενα που είχαμε τις διαβεβαιώσεις το περιμένουμε, βέβαια υπάρχει μια καλή συνεργασία με την Περιφέρεια και το Δήμο, είμαστε κοντά, αλλά περιμένουμε να λυθούν αυτά τα άμεσα προβλήματα που είπαμε. Έχει καταγραφεί η άποψή σας. Των ενοικίων και να ξέρουν οι άνθρωποι πού θα πάνε είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα πολλά, δεν υπάρχει ο χρόνος. Θα τα πούμε σε μέλλον. Εκπροσώπους του Δήμου να έρθουν εδώ κοντά μας για να δούμε τα προβλήματα είναι που έχουμε και να έχουμε άμεσα συζήτηση. Έχετε τους θεσμούς κοντά, το διαβεβαίωσε και ο κύριος Καρυπίδης. Ευχαριστούμε και εσάς και την καλή συνάδελφο, τη Μαΐδα την Αδάμου. Να είστε καλά.